Ορθολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, έχει να τα πούμε ένα και κάτι μήνα. Και είμαστε στο ίδιο σημείο βεβαίως, να συζητάμε περίπου τα ίδια πράγματα. Και διάβαζα και μια ανάρτηση σας χθες ότι η επικαιρότητα πάει αλλού, αρμενίζει σε αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε και μπαίνει τώρα και το long COVID, κύριε καθηγητά. Όμως, επειδή ακούσαμε κάποια στοιχεία, εμείς βλέπουμε στους ανθρώπους και τις απώλειες που είναι πραγματικές. Τα στοιχεία όμως που αναφέρουμε, τα δεδομένα που εικάζουμε ότι θα υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων, δεν ξέρουμε ποιοι τις έχουν, να έρχονται, να ενώνονται και να αντλούνται κάποια συμπεράσματα, να καταλήγουμε σε συμπεράσματα, διότι αύριο, αν δεν κάνω λάθος, εσείς και άλλοι συναδελφοί σας, αλλά και από τις κρατικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, θα έρθετε σε μια επαφή να δούμε τι θα κάνετε με την ενισχυτική δόση. Αυτή δεν πρέπει να εντράζεται κάποια στοιχεία, μας είπε ο κύριος Χαριλάου. Έχουμε τόσους θανάτους, τόσοι είχαν εμβολιαστεί κλπ. Δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση για να πάμε τώρα σε στρατόπεδα, αλλά έχει ουσία να δούμε. Έτσι, ποιοι χρειάζονται έξτρα δόση. Όλα αυτά τα έχετε, κύριε καθηγητά. Τα ρωτάω, γιατί έχω εμπλακεί εγώ σε μια συζήτηση στο Twitter ότι δεν τολμάμε εμείς οι δημοσιογράφοι, πόσο άχρηστοι είμαστε βεβαίως, να ρωτάμε τις σοβαρές ερωτήσεις, που είναι τα στοιχεία κλπ. Η ταπεινή μου άποψη και έχω ρωτήσει είναι επειδή μέχρι πρότινος δεν είχε σκεφτεί κάποιος να τα ενώσει τα στοιχεία της βάσης που έχει, ξέρω εγώ, το Υπουργείο, ο ΚΙΠΗ, ο Α, ο Β, και να σας δώσουν εσάς τα στοιχεία να κάνετε τη δουλειά σας. Έχω λάθος? Κάποιος τα αποκρύβει, κύριε Τσούτη? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω ότι τα αποκρύπτει κανένας. Εμείς αυτό που έχουμε τονίσει και εδώ και μήνες. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι, ένα καινούριο θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί και από την αρχή της χρονιάς να έχει ξεκινήσει έντονα αυτή η συζήτηση, γιατί όσο προχωράει η πανδημία, αλλάζουν οι διάφορες φάσεις της πανδημίας, αλλάζουν και οι προτεραιότητες ή εμπλουτίζεται μάλλον η ανάγκη για νέα δεδομένα, για διαφορετικά δεδομένα, για συσχετήσεις, όπως είπατε, για σύνδεσεις μεταξύ βάσεων δεδομένων. Νομίζω είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχω δει και σε άλλες χώρες. Κάποιες βέβαια είναι πολύ πιο προηγμένες στην συλλογή και ανάλυση στοιχείων, κάποιες είναι πιο πίσω, αλλά αντίστοιχο πρόβλημα βλέπω και σε αρκετές άλλες χώρες. Όσο προχωράει η πανδημία, λοιπόν, χρειάζεσαι εμπλουτισμό στα δεδομένα που θα θες να δεις, στην ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να τα δεις, χρειάζεται να τα δεις, και ακριβώς όπως είπατε, αυτά τα δεδομένα κατευθύνουν και τις αποφάσεις. Δεν είναι λοιπόν μόνο για ενημέρωση και να τα βλέπουμε και να τα κάνουμε γραφήματα, είναι για να καθοδηγούν. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, το ρωτάω έτσι μια απλή απορία. Λέμε από εδώ και καιρό με την πρώτο διάταγμα που είχε να κάνει σχετικό με όσους έχουν νοσήσει για τους 6 μήνες. Αυτό το περιθώριο να μην χρειαστεί να δείχνουν safe pass κλπ. Θεωρείται δεδομένο. Έχουμε στοιχεία που να λέει, για παράδειγμα, ότι κάποιοι μπορεί ενδεχομένως να νόσησαν πριν. Ξέρουμε τι γίνεται, είναι και η μετάλλαξη Δέλτα. Ενδεχομένως να έχει, δηλαδή, να είναι λιγότερο από 6 μήνες η χρονική περίοδος για την οποία μπορεί κάποιος να νοσήσει εκ νέου. Γι' αυτά έχουμε στοιχεία. Μήπως θα έπρεπε να κρατάμε και για αυτά στοιχεία? Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όσον αφορά στο ποιοι θα χρειαστούν επαναληπτική δόση, υπάρχουν και από άλλες χώρες στοιχεία, αλλά ευτυχώς έχουμε και από την Κύπρο στοιχεία. Και ακριβώς είναι όπως το είπατε, κυρία Σάβα, δεν είναι θέμα διαχωρισμού. Εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Είναι να δεις στους εμβολιασμένους τουλάχιστον ή στις ομάδες των ευπαθών ποιοι είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, που συνεχίζουν και έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν σοβαρή νόσο ή να καταλήγουν στα νοσοκομεία. Και σωστά αναφέρατε κιόλας για τον αριθμό των ανθρώπων στα νοσοκομεία. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων στα νοσοκομεία. Παρόλο που έχουμε χαλαρώσει και φερόμαστε και λίγο σαν να οδεύουμε προς ένα τέλος, είναι όλα καλά, έχουμε 150-200 άτομα μέσα στα νοσοκομεία. Τώρα άρχισε και πέφτει ο αριθμός των ανθρώπων μέσα στις εντατικές και δεν ξέρω πώς θα πού θα πάνε τα πράγματα. Άρα χρειαζόμαστε συνέχεια τέτοια στοιχεία. Έφυγε ενδεχομένως επειδή αυξάνονται και οι θάνατοι. Να το σημειώσουμε και αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε καθημερινά θανάτους και αρκετούς. Όπως δείξατε και νομίζω πριν, το κρίμα είναι ότι συζητούσαμε, κύριε Τσούτη, για την ανοσία της Αγέλης, που θα το δούμε τελικά τι ήταν αυτό. Από ανοσία της Αγέλης που επιχειρούσαμε, καταλήξαμε στην ανοσία του στο άκουσμα των θανάτων καθημερινά. Νομίζω δεν ήταν αυτός ο στόχος. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Άρα, όλη η συζήτηση πρέπει να αρχίσει πλέον, νομίζω, να επικεντρώνεται παράλληλα με όλα αυτά τα στοιχεία. Όταν τα έχουμε αυτά τα στοιχεία και τα αναλύουμε, τα δίνουμε προς τα έξω και καταλαβαίνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Ποιοι κινδυνεύουν, ποιοι μπαίνουν νοσοκομείο, ποιοι πεθαίνουν. Δεν έχει σημασία αν είναι εμβολιασμένοι ή αν εμβολιαστεί. Αυτό έχει σημασία στην πλευρά της πολιτικής υγείας και των αποφάσεων που θα ληφθούν. Και όχι στην δημόσια συζήτηση, γιατί και η μεν και η δε
άνθρωποι είναι. Εμένα με ενδιαφέρει να δω πώς θα σώσω και τους μεν και τους δε. Δεν με ενδιαφέρει να διαχωρίσω και να πάω να αποδίδω ευθύνες. Αυτό επίσης πρέπει να σταματήσει, νομίζω, γενικά στο θέμα της συζήτησης. Το ότι θέλουμε να βλέπουμε τι ποσοστό των νοσηλευωμένων, τι ποσοστό των ανθρώπων που χάνουμε είναι εμβολιασμένοι, φυσικά και το χρειαζόμαστε από πλευράς παρακολούθησης της πορείας της επιδημίας. Ναι. Και όχι για να το χρησιμοποιήσω ως επιχείρημα ή ισχυρισμό για να κυνηγήσω κάποιους. Εγώ το χρειάζομαι από τη δική μου θέση για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Μαθαίνουμε όσο προχωράμε. Και το Ισραήλ σήμερα μαθαίνει όσο προχωρά, που είναι η πρώτη χώρα που προχώρησε τόσο πολύ με την επαναληπτική δόση και ήδη φαίνεται στις πρώτες 10 μέρες, φαίνεται μια σημαντική διαφορά, η οποία όμως, διαφορά εννοώ στο ποσοστό λοιμόξεων και στο ποσοστό ανθρώπων που καταλήγουν στο νοσοκομείο, η οποία όμως θέλει και άλλες αναλύσεις για να καταλάβουμε μήπως αυτοί οι άνθρωποι κιόλας έχουν και διαφορετικές συμπεριφορές ή διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου. Άρα δεν τελειώνει τίποτα με μια παρατήρηση ή με ένα ποσοστό. Θέλει αναλύσεις και εμείς τα χρειαζόμαστε αυτά. Άρα τώρα, κύριε καθηγητά, να πάρουμε ένα-ένα, να κάνουμε αρχή με την αυριανή σύσκεψη. Αντιλαμβάνομαι, θα πρέπει να πάει στο Υπουργικό μια απόφαση για ενισχυτική δόση. Και να εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο, είναι και η τρίτη δόση που λένε, αλλά είναι και αυτή η ενισχυτική σε άνοσο κατασταλμένους κλπ. Που πρέπει να δείτε πάλι βάσει, αντιλαμβάνομαι, στοιχείων που θα έχετε. Ενώ ποιος σας έχετε ήδη, δεν ξέρω. Τι θεωρείτε, ποια θα είναι η εισήγηση. Ακούμε διάφορους, αλλά κάποιοι λένε τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, κάποιοι άλλοι καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ αυτών και εσείς αύριο. Θα συγκεκριθείτε στον Υπουργό. Ευτυχώς έχουμε αρκετά στοιχεία και ο ΚΙΠΗ μας δίνει πολύ καλά στοιχεία απευθείας για τους νοσηλευόμενους. Έχουμε μια πολύ καλή ιδέα ποιες είναι αυτές οι ομάδες που χρειάζονται, όπως είπατε, ενισχυτική δόση. Εκεί είναι ξεκάθαρα το ζήτημα. Ποιοι χρειάζονται, σε ποιους χρειάζεται να ενισχύσουμε την προστασία. Είτε γιατί δεν ανταποκριθήκανε στον εμβολιασμό από την αρχή. Αυτό το ξέρουμε για όλα τα εμβόλια. Κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με το άνοσο ποιητικό του, είναι μεγάλης ηλικίας, έχει μεγάλες πιθανότητες αν τον εμβολιάσει με οτιδήποτε, να μην ανταποκριθεί. Και γι' αυτό υπάρχουν τροποποιημένα σχήματα εμβολιασμού για πολλά εμβόλια σε αυτές τις ομάδες άνθρωπων. Και αυτοί είναι συνήθως άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα νοσοκατασταλτικά ή ανοσοτροποποιητικά, άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με το ανοσοποιητικό τους και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί απλά το ανοσοποιητικό μας γερνάει όσο μεγαλώνουμε. Άρα, κύριε καθηγητά, αύριο θα καταλήξατε, θα πείτε ότι θα είναι αυτή, θα είναι από αυτή την ηλικία και πάνω. Έχετε δηλαδή καταληκτικές εισηγήσεις, προτάσεις, μάλλον, γιατί οι εισηγήσεις είναι πολλές. Η πρόταση μια θα πρέπει να την έχετε ενώπιον σας αύριο. Όσοι έχουμε στείλει τις εισηγήσεις μας προς τον Υπουργό Υγείας, πάνω κάτω συμφωνούμε στο ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται σε αυτή τη φάση. Είναι αυτά τα άτομα περίπου που σας είπα που έχουν ρόλο και στη δημόσια υγεία. Ηλικιακά έχετε καταλήξει. Ηλικιακά υπάρχει εδώ ένα θέμα, γιατί πάλι λίγο η κάθε χώρα αποφασίζει από μόνη της. Είναι 60, είναι 65, είναι 70. Μάλλον θα το συζητήσουμε αύριο για να δούμε βάσει των δεδομένων μας. Θα διευκολύνει, κύριε Τσούτη, αν μέχρι την Πέμπτη έχουμε και μια έτσι γενική απόφαση από τον ΕΜΑ, θα σας διευκολύνει, διότι θέτεται και ένα θέμα, ακούσαμε και από την Κομισιόν, με νομικά ζητήματα μπορεί να προκύψουν. Βεβαίως, από την άλλη, είναι και το παράδειγμα με την Αστραζένεκα. Περιμέναμε να ακούσουμε και λοιπά. Στο μεταξύ, χάσατε την εγκυρότητά σας και λοιπά με το έτσι και αγίως με αυτό το εμβόλιο. Γι' αυτό έκανα και το συγκεκριμένο μορφασμό. Δεν νομίζω ότι ο ΕΜΑ θα μας κατευθύνει ιδιαίτερα, όπως δεν μας κατευθύνει και σε προηγούμενες φάσεις. Και γι' αυτό κάποιοι ήμασταν πάρα πολύ έντονοι ότι δεν μπορώ να περιμένω τον ΕΜΑ. Έχω δικά μου δεδομένα και έχω και δική μου κριτική σκέψη. Μακάρι ο ΕΜΑ να καταλήξει σε κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και θα μας εξυπηρετήσει και να το ακολουθήσουμε όλοι, αλλά κρατάω μία επιφύλαξη. Είναι κάτι το οποίο και το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και το Συμβούλιο Φαρμάκων πρέπει να λάβει ως απόφαση και να πάρει θέση. Εμείς είμαστε επιστημονικοί σύμβουλοι. Όμως οι αποφάσεις είναι από συγκεκριμένα άτομα που λαμβάνονται βάσει της συμβουλής μας και βάσει των δεδομένων που όλοι έχουμε μπροστά μας. Τώρα, κύριε Τσούτη, είστε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Εσείς έχουν ξεκινήσει διαλέξεις, όχι ακόμη, έτσι. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο περιμένει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε ήδη δύο πανεπιστήμια, το Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. Διαμέτρου αντίθετες βεβαίως οι αποφάσεις τους. Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια τι θα κάνετε, εσείς τι εισηγήσετε, για παράδειγμα, στο δικό σας. Τι θα εισηγηθείτε στον Υπουργό Υγείας. Ναι. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε και με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Απλά να τονίσω ότι το δικό μας Πανεπιστήμιο, και δεν το κάνω για σκοπούς διαφήμισης, το κάνω απλά γιατί όντως συζητάμε και καταλήγουμε μαζί σε εισηγήσεις. Έχει δράσει πολύ
προστατευτικά, επιθετικά προς την κατεύθυνση της προστασίας από την αρχή της πανδημίας. Δηλαδή από πολύ νωρίς τα μαθήματα όλα γίνανε διαζώσεις, από την πολύ νωρίς την πανδημία, και υπάρχουν και πολύ αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας εντός των χώρων και ελέγχου αυτών που μπαίνουν. Και γι' αυτό τον λόγο κιόλας, και θέλω και επίσης να πω και ακόμα ένα σημείο, θυμηθούμε όλοι τον Ιούλιο και τον Ιούνιο πόσες εξάρσεις είχαμε και πόσες αλυσίδες είχαμε λόγω των τελετών αποφύτησης και των σχετικών πάρτι και εκδηλώσεων. Το δικό μας πανεπιστήμιο είχε πάρει την απόφαση να μην προχωρήσει σε διασώσεις τελετές αποφύτησης, όσο έτσι σκληρό και αν μπορεί να είναι για τους αποφύτους μας. Εκ του αποτελέσματος, νομίζω ήταν μια πολύ ορθή απόφαση, γιατί προστάτευσε ουσιαστικά την κοινωνία. Προς τα εκεί λοιπόν θα κατευθυνθούμε και πάλι. Δεν έχουμε κατάληξη ακόμα, τα συζητάμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι. Όμως, κύριε καθηγητά, αυτό με το PCR στα πανεπιστήμια κλπ. Προέκυψε, ήταν εισήγηση δική σας, τη Συμβουλευτική Αντιμονική Επιτροπή? Όχι, όχι. Αυτό το ξεκαθάρισα. Στη συγκεκριμένη συνάντηση δεν συμμετείχε κάποιος από τη δική μας επιτροπή. Ναι. Συγκεκριμένη συνάντηση μεταξύ των δύο. Δεν σας ρώτησε, για παράδειγμα, ο Υπουργός Υγείας ποια είναι η άποψή σας για αυτό το ζήτημα, αν θεωρείτε ότι είναι πιο σωστό να πάμε με PCR που δείχνουν και καλύτερα αντί τα rapid, πώς προέκυψε? Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό Υγείας αρκετές φορές. Έχουμε πει τις απόψεις μας, αλλά πραγματικά δεν ξέρω το συγκεκριμένο πώς προέκυψε. Προέκυψε μετά από τη συγκεκριμένη συνάντηση, όπου δεν είχαμε εμείς συμμετοχή, και γι' αυτό ήθελα να το. Άρα, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια, αν θέλετε, ολιστική προσέγγιση στο θέμα από τα πανεπιστήμια? Θεωρείτε θα προκύψει και γι' αυτό απόφαση υπουργική στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός των ημερών? Η δική σας θέση της Επιτροπής ποια είναι σε αυτό το ζήτημα? Κλείνεται προς Πανεπιστήμιο Κύπρου ή προς ΤΕΠΑΚ? Θα σας πω την προσωπική μου θέση. Η προσωπική μου θέση είναι ότι εξαρτάται πόσο ασφαλή θες να κρατήσεις τον χώρο σου. Και οι δύο αποφάσεις των δύο πανεπιστήμιων έχουν και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, βέβαια, και νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απόφαση. Η πιο σωστή απόφαση είναι η πιο προστατευτική, η πιο ασφαλής. Και δυστυχώς αυτό κρίνεται εκ των υστέρων πολλές φορές από το αποτέλεσμα. Πρέπει να δεχτούμε ότι όλοι δυνητικά κολλάνε, όλοι δυνητικά μεταδίδουν. Και αν έχεις ένα κλειστό χώρο που θες να κρατήσεις όσο πιο ασφαλή γίνεται, θα πρέπει με αυτό τον γνώμονα να πορευθείς καταρχάς. Και δεύτερον, να δεις πώς θα μπορείς να κρατάς ασφαλή αυτό τον χώρο, χωρίς να επηρεάζεις πολύ τουλάχιστον τη λειτουργία αυτού του χώρου, αλλά και να μην φέρνεις σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση αυτούς που μπαίνουν σε αυτόν τον χώρο. Ενώ από πλευράς τεστ, συχνότητας, τιμής, θα πρέπει να δεχτούμε κάποιες πραγματικότητες. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, οι εμβολιασμένοι κολλάνε και μεταδίδουν, αλλά πολύ λιγότερο, και αυτό δεν αμφισβητείται, πολύ λιγότερο σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους. Όμως, επειδή και αυτοί έχουν μια συμμετοχή σε αυτό, θα πρέπει να το δούμε και αυτό, να το κοιτάξουμε αυτό πλέον στα μάτια ως δεδομένο και ως στοιχείο. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι θέλω έναν COVID-free χώρο. COVID-free χώρος σημαίνει να εξασφαλίσει ότι όλοι που θα μπουν εκεί μέσα δεν μεταδίδουν. Και όχι με τεχνητούς τρόπους. Γι' αυτό είπα, κύριε καθηγητά, και προηγουμένως αυτό με το 6 μήνες να έχουν νοσήσει και έχουν, αν θέλετε, το καταλόγιστο να κινούνται. Είναι και αυτό ένα θέμα που μήπως πρέπει να δείτε. Φυσικά. Και για τους εμβολιασμένους, έτσι όπως προκύπτει η κατάσταση, αφού συζητάμε για ενισχυτική δόση, για τρίτη δόση, επίσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν κάποια πράγματα. Και τα λέμε αυτά όχι για να δίνουμε τροφή, αν θέλετε, σε αυτούς που είναι εναντίον των εμβολίων ή αναμένουν, περιμένουν στη γωνιά να δουν αν έχει πεθάνει κάποιος, αν είναι εμβολιασμένος κλπ. Για να ενισχύσουν την άποψή τους. Επί της ουσίας, μας ενδιαφέρει, αντιλαμβάνουμε όλους. Να βγούμε από αυτή την πανδημία. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, θέλετε να πείτε. Με ασφάλεια. Κλείνοντας, θέλετε, επειδή από την τελευταία φορά που τα έχουμε πει και το τι, έτσι, αν θέλετε, γινόταν διασπορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη μέρα όλα αυτά αυξάνονται. Είναι κάτι το οποίο θα θέλατε έτσι να τοποθετηθείτε, για το οποίο έχετε διαβάσει, ακούσει τις τελευταίες μέρες και πρέπει έτσι να το φρενάρουμε? Πολλά είναι αυτά που πρέπει να φρενάρουμε και πολλά είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουμε. Το καινούριο φρούτο, αν θέλετε, που έχετε διαβάσει, ακούσει. Απλά πρέπει να, όσο μπορούμε, δηλαδή μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη σημαίνει μια καινούρια ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και μια νέα αρχή γενικότερα. Και σχολική, κύριε καθηγητά, που θα δούμε και εκεί εκκρεμεί τα πρωτόκολλα. Ναι.
Και εκεί, άρα θα πρέπει να δούμε τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Είχαμε 4 διακριτά, αν μπορώ να πω, κύματα στην Κύπρο μέχρι τώρα. Πήραμε κάποια μαθήματα όλοι. Έτσι, ζήσαμε πολλές εμπειρίες όλοι μας. Ας τα βάλουμε κάτω. Όσο δύσκολο ή πάλι να μας φέρει σε δύσκολη θέση και αν είναι κάτι, ένα από αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να το δούμε, να το κοιτάξουμε και να το αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Στόχος, νομίζω ότι ο στόχος μας από εδώ και πέρα είναι το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, που οι χώροι όλοι είναι ανοιχτοί, που μας επιτρέπουν να συναντιόμαστε και κυκλοφορούμε, να παραμείνει, να μην το αλλάξουμε αυτό, αλλά η ασφάλειά μας πρέπει να μπει πάνω απ' όλα, γιατί δεν είναι αρκετά ψηλό το επίπεδο ασφαλείας στο οποίο λειτουργούμε καθημερινά. Πρέπει να δούμε λιγότερους ανθρώπους στα νοσοκομεία, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν. Είτε είναι 40 χρόνια, είτε είναι 60, είτε είναι 80, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν και πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις ομάδες κινδύνου να καταλάβουν πώς θα προστατευτούν, αλλά και εμείς επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε πώς θα τους προστατεύσουμε. Νομίζω ότι έχουμε βάλει πλέον, έχει μπει μέσα στο πετσί μας η έννοια της ατομικής προστασίας και πρέπει να την κρατήσουμε μέσα στο πετσί μας και να την εφαρμόζουμε καθημερινά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καθηγητά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Τώρα, εγώ μας